Η Βρετανία ψηφίζει υποβροχή και ο κόσμος στάθηκε υπομονετικά στην ουρά για το ιστορικό δημοψήφισμα. I think it would be a disaster for this country to go out. Europe is part of our life. You don't agree with that? No, I believe we need to take a risk. And to vote out is a risk that's worthwhile. And you are. Et vous êtes un couple? Yes. There we are. 50 years. She doesn't do what her husband tells her. Πρώτος από τους υπέρμαχους του Μπριμέιν ψήφισε ο πρωθυπουργός David Cameron, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Απέφυγε να σχολιάσει αν ο βροχερός καιρός θα ευνοήσει το Brexit. Ο σύμμαχός του σε αυτή τη συγκυρία και επικεφαλής των εργατικών όμως παρέπεμψε στον ούριο άνεμο και στα γραφεία στοιχημάτων για πιο έγκυρη πρόβλεψη. Check the window, check the bookies. The bookies usually get it right. They got it wrong on me big time last year, didn't they? Εκτός από τα γραφεία στοιχημάτων και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορά από 4 έως 10 ποσοστιαίες μονάδες. I think we all kind of belong together and I can't see us getting better like being apart from each other, so I hope everyone remains. Κόντρα στις προβλέψεις αυτές, οι υποστηρικτές του Brexit επιμένουν να ποντάρουν στον καιρό για την νίκη, αφού εκτιμάται ότι η μικρή προσέλευση στις κάλπες είναι υπέρ τους. Μάλιστα, ο επικεφαλής της εκστρατείας, Νάιτζελ Φαράτζ, ποντάρει και σε έναν ακόμα παράγοντα, τον φανατισμό των ψηφοφόρων του για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. I've wanted this vote, you know, all my adult life, because I was 11 the last time we had a referendum on this subject. Σε κάθε περίπτωση, ο καιρός επηρέασε τις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας. Πλημμύρισαν δρόμοι, σταθμοί τρένων και σπίτια. Δεν γλίτωσαν ούτε τα εκλογικά τμήματα, αλλά οι αρχές ήταν σε ετοιμότητα και μετέφεραν τις κάλπες σε άλλους χώρους. Λοιπόν, πάντα σε απευθεία σύνδεση με το Λονδίνο, τον Αντώνη Ελαφογιώργο και την Ευδοξία Λιμπέρη. 2 ώρες και 55 λεπτά απομένουν για να κλείσουν οι κάλπες. Αντώνη. Καλησπέρα. Η Evening Standard λέει ότι προηγείται η παραμονή. Το έχουν προεξοφλήσει πολύ πάνω αυτό. Δεν ξέρουμε τι έκανε ο κόσμος τελικά και αν τα αποτελέσματα θα είναι αυτά των δημοσκοπήσεων ή των στοιχημάτων. Εκείνο που ξέρουμε, Ευδοξία, είναι ότι η αγορά το έχει ήδη προεξοφλήσει. Είδαμε τη λίρα να σταθεροποιείται και να τσιμπάει λίγο σήμερα. Ήδη από χθες το βράδυ κάποια μηνύματα ερχόνταν στο ΣΥΤ. Ήταν πάρα πολύ ήρεμοι οι παράγοντες. Από εκεί λοιπόν ξεκινώντας, θα φτάσουμε σε 3 ώρες να δούμε τι γίνεται. Η Ευδοξία έχει όλα τα στοιχεία και των τελευταίων δημοσκοπήσεων και το τι περιμένουμε, τι ώρα και πώς. Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, η διαφορά, η παραμονή έχει προβάδισμα από 10 μονάδες, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό το μεγαλύτερο που έχουμε δει να έχει προβάδισμα η παραμονή μέχρι στιγμής σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έως και 4 το μικρότερο. Αυτό σημαίνει μια σαφή στροφή πλέον, η οποία εκτιμάται ότι, όπως διάβασα σε μια πολιτική ανάλυση των δημοσκοπήσεων, ότι μπορεί το Brexit να κέρδισε τη μάχη, αλλά το Remain φαίνεται να κερδίζει τον πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε εμείς να προεξοφλήσουμε το αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα δείξει η κάλπη σε πολύ λίγες ώρες από τώρα. Οι κάλπες κλείνουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα, 12 η ώρα μεσάνυχτα στην Ελλάδα. Θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα 11.30 με 12.30 πάντα τοπική ώρα μιλάμε, και μετά κατά τις 3 με 4 τοπική ώρα ξανά θα έχουμε μια σαφή εικόνα αν όλα πάνε καλά και αν έχουμε το 50% των ψήφων από τις εκλογικές περιφέρειες που αναμένεται να υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα οι πρώτες εκτιμήσεις λένε η εργατική τάξη και η παλιλική τάξη κατά κάποιο τρόπο φοβήθηκαν, έβαλαν μπροστά την τελευταία στιγμή το μισθό τους, την τσέπη τους, τα οικονομικά τους, παρά το κίνδυνο, το φάντασμα των μεταναστών. Και εδώ θέλω να το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, όταν λέμε μετανάστες, δεν είναι οι μετανάστες που μας έρχονται μας στην Ελλάδα λόγω του πολέμου στη Συρία. Και εμείς μετανάστες είμαστε εδώ. Και η Ευδοξία η οποία εργάζεται εδώ, μετανάστης είναι. Το ζήτημα είναι, έβαλαν μπροστά αυτό και φαίνεται, σύμφωνα με αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις και ό,τι μυρωδιά μπορούμε να πάρουμε εμείς γυρίζοντας στην πόλη αυτές τις μέρες, ότι μάλλον προς τα εκεί κατατείνει. Κρατάμε όμως μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι βγάζει κάλπη. Ναι, και αυτό που είναι το πιο φανερό είναι ότι οι πολίτες είναι βαθιά διαιρεμένοι. Όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το εξάμηνο που άρχισαν οι εκστρατείες και οι δύο πλευρές, έχουμε ακούσει πολύ προσβλητικά λόγια και από τις δύο πλευρές. Έχουμε ακούσει ψέματα επίσης, έχουμε ακούσει υπερβολές. Θυμόμαστε το Χίτλερ του Μπόρις Τζόνσον και το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο του Ντέιβιντ Κάμερον. Οι πολίτες, σύμφωνα με πάντα με τις δημοσκοπίες και με ποιοτικές αναλύσεις. Δεν μπορεί να επικαλεστούμε κάτι άλλο μέχρι αυτή την ώρα. Και να πούμε εδώ, δεν θα έχουμε και exit polls.
Έτσι. Οπότε θα μάθουμε αργά τα ξημερώματα κατά τις 4. Θα έχουμε μια πρώτη σαφή εικόνα συνολική, κυρίως από τις 4. Ο Αντώνης δεν με ακούει γιατί έχει βγει το ακουστικό του. Με ακούει η Ευδοξία, φαντάζομαι όμως. Θα έχουμε μια έρευνα η οποία θα δοθεί στις 12 ώρα Ελλάδος, 10 ώρα Λονδίνου, η οποία θα είναι από το Βρετανικό. Από την Βρετανική Δημοσκοπική Εταιρεία, 12 η ώρα Ελλάδος, 10 ώρα Λονδίνου θα δοθεί αυτή και θα είναι μια έρευνα, όχι δημοσκόπηση ή exit poll. Ναι, δεν συνηθίζεται να μην κάνουν exit polls. Όπως έχω συζητήσει με ειδικούς πολιτικούς αναλυτές και επιστήμονες, είναι πάρα πολύ ακριβώς. Δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο στο σύστημα που υπάρχει στο περιφερειών στην Βρετανία. Και δεν είναι και ασφαλές. Έτσι. Και ακριβώς. Και δεν θα είναι και ασφαλές το αποτέλεσμα. Γιατί οπότε εδώ έχουμε το πρόβλημα της διαστρωμάτωσης των ψηφοφόρων. Δεν ξέρουμε ποιοι πήγαν να ψηφίσουν, σε τι ποσοστό. Δεν θα τα έχουμε αυτά τα στοιχεία μέχρι το βράδυ. Το μόνο που θα έχουμε είναι αυτή η προεξόφληση που είπαμε και αυτό που λέμε η επαφή, το τι λέει ο κόσμος το, και κάτι άλλο το οποίο το έλεγα και το μεσημέρι και δεν ξέρω αν μπορείς να το επιβεβαιώσεις και εσύ. Αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρ της παραμονής, όσους ψηφοφόρους εγώ συνάντησα, βγήκαν ανοιχτά και το είπαν. Δεν βρήκα πολλούς, σχεδόν λίγιστους θα έλεγα, στο δάκτυλο του ενός χεριού, που μου είπαν ότι θα ψηφίσουμε όχι εμείς. Και αυτοί που θα ψηφίσουν όχι είναι προφανές ότι δεν ξέρουν και το λόγο που θα ψηφίσουν όχι. Μάλιστα. Οι άλλοι μπορεί να φοβούνται για το ένα τελευταίο ερώτημα. Η συμμετοχή, η εκτίμηση για τη συμμετοχή είναι πως θα ήταν υψηλή ή όχι. Η εκτίμηση για τη συμμετοχή ποια ήταν. Η εκτίμηση για τη συμμετοχή από την Εκλογική Επιτροπή τουλάχιστον έχει ενημερώσει σε όλες τις περιφέρειες να είναι έτοιμη για περίπου έως μάλλον 80% συμμετοχή. 80% ο καιρός δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει. Έως και 80% μάλιστα, που είναι ρεκόρ θα είναι. Ναι. 66% ξέρουμε ότι είχαμε στις εκλογές του 2015 σε πέρσι κάθε τον περίπτωση. Μάιο. Σε κάθε περίπτωση, Ευδοξία και Αντώνη, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Πρόκειται για ένα ιστορικό δημοψήφισμα. Αυτός είναι ο τίτλος που του έχει αποδοθεί ήδη προτού κλείσουν οι κάλπες. Περιμένουμε λοιπόν σε δύο ώρες και κάτι όπως από και τώρα. Να έχει, αν μ' ακούς, όπως και να έχει, δεν θα είναι ίδια ημέρα η αυριανή. Οτιδήποτε και αν συμβεί. Το λοιπόν, πολιτικό προϊόν που λέγεται Ευρώπη. Για διαφορετικούς λόγους, είτε Remain το αποτέλεσμα, είτε Brexit, τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια της απόψινής βραδιάς με μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 ώρα Ελλάδος. Θα σας έχουμε και πάλι μαζί και στη συνέχεια.